Σε πολύ δύσκολη θέση έχει βρεθεί η Ελλάδα σύμφωνα με τουρκικές δημοσιογραφικές πηγές. Μετά το αμερικανικό βέτο τόσο στον αγωγό EastMed όσο και τις έρευνες νοτίου της Κρήτης, ενώ η Άγκυρα θεωρεί ότι έτσι νομιμοποιείται το παράνομο και παράλογο συγχρόνως τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Τα σχέδια της Ελλάδας για την Ανατολική Μεσόγειο πάνε χαμένα, αναφέρει το τουρκικό άρθρο. Η προσοχή της Άγκυρας επικεντρώθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι απέσυραν την υποστήριξή τους από το έργο του EastMed στην Ανατολική Μεσόγειο, στο οποίο συμμετείχε και η Ελλάδα. Ο Τούρκος δημοσιογράφος Τάχα Ντάγλι σχολίασε την απόσυρση της υποστήριξης των ΗΠΑ από τον αγωγό EastMed, που ήταν ένα κοινό έργο Ελλάδας-Ισραήλ. Ο ίδιος έγραψε ότι όλα αλλάζουν στην Ανατολική Μεσόγειο μετά το φιάσκο του EastMed, το οποίο ήταν ένα δαπανηρό, ρυψοκίνδυνο έργο κατά της Τουρκίας, το οποίο πετάχτηκε στο καλάθι των αχρηστών. Από εδώ και στο εξής, η Τουρκία θα είναι η μόνη υπεύθυνη για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Η Ελλάδα κατηγορεί για το θέμα αυτό τις ΗΠΑ, αν και οι ΗΠΑ φρόντισαν την Αθήνα. Έδειξαν επίσης ότι υπάρχει όριο σε αυτή την σχέση. Εμπιστευόμενη χωρίς όριο της ΗΠΑ, η Αθήνα συνειδητοποίησε ότι είναι μια χώρα που μπορεί να εγκαταληφθεί μετά το σοκ που δέχθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτή την περίπτωση, αν οι ΗΠΑ παρατήσουν την Ελλάδα, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί απέναντι στη Ρωσία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.